Και επειδή οφείλουμε να κρατάμε γόνιμο το έδαφος για τα αυριανά παιδιά, το αυριανό μέλλον της πατρίδας μας, η πολιτεία στηρίζει και τις εγκαταστάσεις. Όπως ξέρετε, εδώ στο Άργος ήδη τελείως ολοκληρώθηκε το έργο του φωτισμού, της συντήρησης, της αναβάθμισης, αλλά και τις κερκίδες που έβαλε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ώστε να αναβαθμιστεί και να εξυγχρονιστεί το δημοτικό στάδιο του Άργους, αλλά και πολλά έργα σε όλη την Αργολίδα και στα Φίχτια και στην Ασίνη και στο Δρέπανο και στο Τολό και στην Επίδαυρο και στην Ερμιονίδα. Έχουν γίνει πάρα πολλά έργα για αθλητικές εγκαταστάσεις, γιατί έτσι δίνουμε τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά να πηγαίνουν στους χώρους αυτούς, να αθλούνται. Ο κύριος Αντριανός εδώ, όπως ξέρετε, τελείωσε ο ηλεκτροφωτισμός και από εδώ και πέρα θα γίνουν και θα διεξαχθούν και πανελλήνια πρωταθλήματα εδώ και η Νίκη θα ξανάρθει να δει σαν θεατής όπως και εγώ. Και εδώ στην Αργολίδα ο κύριος Αντριανός, ο υφυπουργός αθλητισμού, έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια και πολλά στάδια φαίνονται εξάλλου από την εικόνα ότι έχουν βελτιωθεί. Εδώ είναι όλα τα στοιχεία έναυσης των προβολέων, τα οποία συνδέονται όλα με τις καλωδιώσεις υπόγειες που περνάνε μέσα στην πυλώνα και έχουν συνδεμένοι όλοι οι προβολείς επάνω. Όλα αυτά, οι κεντρικές καλωδιώσεις που είναι στην πιθανή πτέρυγα του κεντρικού πίνακα, συνδέονται με το τμήμα του υποσταθμού που είναι έτοιμο, δεμένο στο βάθος που είναι οι Φοίνικες. Δηλαδή. Είναι στο τμήμα που είναι οι Φοίνικες, μπορούμε να το δούμε και εκεί. Και οι τέσσερις πυλώνες είναι όλα καλυμμένα, είναι όλα οι τέσσερις πυλώνες δηλαδή ανάβουν από εδώ πλέον, έτσι. Όχι, εδώ είναι ο υποπίνακας του κάθε πυλώνα. Κάθε πυλώνας έχει έναν υποπίνακας. Έχει έναν υποπίνακα. Ο κεντρικός πίνακας είναι εκεί που είναι ο υποσταθμός και περιμένουμε την σύνδεση της ΔΕΗ. Αυτό πραγματοποιήθηκε τώρα, ο φωτισμός στο γήπεδο ήταν ένα παιδικό όνειρο όταν παίζαμε εδώ στο γήπεδο και θέλαμε να δημιουργηθεί ο φωτισμός, να έχουμε καταστάσεις σύγχρονες όπως έχουν και οι μεγάλες πόλεις της Ελλάδος τουλάχιστον. Να φέρνουμε και το βράδυ. Το αξίζει το Άργος και γι' αυτό το κάναμε, για όλα αυτά τα παιδιά που βλέπουμε, γιατί βλέπουμε τη νεολαία που είναι η ελπίδα, το αύριο, το μέλλον της πατρίδας μας και αυτό μας δίνει δύναμη και μας επιβάλλει και μας κάνει να νιώθουμε μεγαλύτερη υποχρέωση να κάνουμε αυτά που δεν γίνανε όλα αυτά τα χρόνια. Και όπως βλέπετε και εδώ στο Άργος αλλά και σε όλη την Αργολίδα όπως γνωρίζεις γίνονται σημαντικά έργα και πλέον ήδη αυτό το έργο εδώ στο δημοτικό στάδιο του Άργους ολοκληρώθηκε και σε λίγες μέρες, μόλις γίνει και σύνδεση με τη ΔΕΗ, θα ανάψει και ο φωτισμός, μπήκαν και οι κερκίδες οι καινούργιες και είμαστε σε καλό δρόμο.